Φορώντας χειροπέδες και χαμογελώντας, ο Μιχαήλ Σακασβίλη οδηγείται στις φυλακές. Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας συνελήφθη μόλις έφτασε στον Μπατούμι. Μεταξύ άλλων, ο 53χρονος Σακασβίλη κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας. Οι αστυνομικοί μας προχώρησαν στη σύλληψη του Μιχαήλ Σακασβίλη. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν πληροφόρηση για το ταξίδι του από την Ουκρανία προς τη Γεωργία. Ακολουθήσαμε πιστά το σχέδιο που είχαμε καταστρώσει και όλα έγιναν όπως έπρεπε. Ο πρεσβευτής της Γεωργίας στην Ουκρανία εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τη σύλληψη του Σακασβίλη, ο οποίος και είναι Ουκρανός υπήκος. Με μήνυμά του στο Facebook, ο συλληφθής πολιτικός καλεί τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν την αντιπολίτευση. Θέλω να σας πω το εξής, μην φοβάστε. Πηγαίνετε στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσετε και στις 3 Οκτωβρίου όλοι μαζί θα γιορτάσουμε την νίκη. Εμείς είμαστε το μέλλον της χώρας. Είμαι δυνατός και ήρθα εδώ για να σας βοηθήσω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ο Μιχαήλ Σακασβίλη ηγήθηκε της Επανάστασης των Ρόδων το 2003 και κέρδισε 2 προεδρικές θητείες. Σε σχέση με τις δικαστικές του περιπέτειες, ο πρώην πρόεδρος καταγγέλει συνωμοσία σκοτεινών συμφερόντων και πολιτική πλεκτάνη.